Βρισκόμαστε στη Βιέννη στο αεροδρόμιο. Είσαι από μια πτήση με ανταπόκριση. Ο συνεργάτης μου, ο κύριος Νίκος Δρακογιαννόπουλος, έχει κουραστεί, είναι λογικό, πολλές ώρες στην καρέκλα και θα του συνδράμω με τις τεχνικές μου λίγο να τον ακολουθήσω, γιατί από αύριο ξεκινάει πυρετόδη δουλειά, γιατί είναι από τους καλύτερους στη δουλειά του και δεν μπορεί να μείνει πίσω, πρέπει να συνεχίσει το έργο του. Τις προετοιμάσεις ξεκινάμε. Τι ακριβώς κάνετε, μπορείς να μας εξηγείς λιγάκι για τους αδαείς, τι ακριβώς κάνετε αυτή τη στιγμή? Να αλλακώσουμε λίγο τον αφιά, να δημιουργήσουμε μια περιμία. Ναι. Ώστε να κυκλοφορήσει καλύτερο τέμα και να απελευθερώσει τους μύθους στον αφιένα και να έχει καλύτερη κινητικότητα ο κ. Νίκος. Δηλαδή ο Πάνος ο Μπρίμπος κάνει και εκτός Ελλάδος μασάζ. Το μασάζ είναι ένα πράγμα, είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για τον καθένα και είναι, έχει ευεργετικές τάσεις και διαδικασίες και θεωρώ ότι η αποστολή μας είναι να βοηθάμε τον κόσμο και να τον ξεκουράζουμε όπου και να είμαστε. Αυτή τη στιγμή περνάμε στους κοτάφους, προσπαθούμε να τους σηματώσουμε γιατί δημιουργούμε μια καλύτερη περιμία στο εγκέφαλο και συνεχώς διώκουμε το άγχος και το στρες. Άρα είναι ένα πολύ, και το προτείνω και στους παντρεμένους αυτό, βοηθάει πάρα πολύ. Και ξανακατεβαίνουμε πάλι στον αφιένα εδώ, πίσω. Γιατί ο κύριος Νίκος είναι και ένα άτομο που μιλάει πάρα πολύ με το κινητό και ασχολείται πολύ και με το λάθος του, άρα ο αφιένας σου είναι ορισμένος. Πώς νιώθετε κύριε Δρακογιαννόπουλε? Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός που στο προγραμματικό team έχουμε αυτόν τον επιστήμονα εδώ. Ανά πάσα στιγμή αυτά τα χέρια διαμάντια να αποφορτίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα και να δημιουργηθεί μια σκελετικά σε αθλητές και μη αθλητές. Κύριε Δρακογιαννόπουλε, εσείς συνεργάζεστε με πάρα πολλές ομάδες. Θα προτείνατε τον κύριο Μπρίμπο για συνεργασίες? Είναι ο κορυφαίος του είδους που θα τον προτείνω εγώ. Καλύτερος όλων. Τα χέρια του είναι χρυσάφι. Απλά κύριε Πάνο, κύριε Μπρίμπο, εγώ θα τονίσω ένα γεγονός ότι βλέπω η προστασία έφυγε περίπατο. Συμβαίνει κάτι? Έχετε δει κάτι στα άλλα κράτη που δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Όχι, απλά για να μπορούν να αναπνέουν καλύτερα. Ναι, αλλά δεν βλέπω και ο ασθενής να έχει μάσκα. Είμαστε εμβολιασμένοι. Είστε εμβολιασμένοι, μάλιστα. Έχουμε κάνει και COVID. Φυσικά και δύο COVID σε 7 μέρες. Απλά να δείξω λίγο στο κοινό σας πού γίνεται το μασάζ. Στο δρόμο γίνεται. Να δείξουμε λιγάκι ότι είναι η Βιέννη. Πραγματικά είναι η Βιέννη. Τι ακριβώς θέλουμε, μπράβο, τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε τώρα στον ασθενή? Να το κάνεις crack, κάνε crack. Ναι, πάρα να σηκωθεί όρθιος. Να το κάνεις crack. Να σηκωθεί όρθιος. Σηκωθείς, σηκώ και λίγο όρθιος. Στον αφιένα. Ναι, ναι, σηκώ και λίγο, σηκώ και λίγο όρθιος. Κάνουμε και ένα crack στον αφιένα, με ένα αποκλωπισμό. Κατ, να σηκωθεί ο ασθενής. Επιστρέψου σε εμένα, επιστρέψου. Εδώ κάνουμε κάποιο. Πάμε. Σηκώ λίγο όρθιος, σηκώ και λίγο. Ωραία. Πώς αισθάνεστε? Σαν 15 χρόνια. Ωραία. Οπα. Μπράβο.